Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε και σήμερα το Ζήσε τη Ζωή, εδώ από την τηλεόραση τη Ζούγκλα. Θέλω να σα πω και μια είδηση που άκουσα από λίγο πριν έρθω στο στούντιο για τον Tom Hanks, ο οποίο δήλωσε ότι έχει πλέον διαβήτη λόγω των κιλών των οποίων έπρεπε να χάσει και έπρεπε να πάρει σε διάφορε ταινίε. Μάλιστα, είπε ότι έπρεπε να χάσει για τον Απαγό 25 κιλά, για το Φιλαδέλφια 15 κιλά, ενώ για την τελευταία του την ταινία του ζήτησαν να πάρει 14 κιλά. Λοιπόν, αυτό σας το λέω και για προσοχή, γιατί οι αυξομοιώσεις βάρους δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Την Τρίτη θα είναι μαζί μας και η Βασιλική Κούρια για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Οπότε προσοχή, σωστή διατροφή, μπείτε σε διατροφή.gr. Έχει πάρα πολύ ωραίες συνταγές που μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας. Και δεν υπάρχει λόγος να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Η Ελπίδα Κόλτηρη όμως είναι μαζί μας και σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον καθαρισμό προσώπου. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη περίοδος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Μετά το καλοκαίρι. Είναι η σωστή στιγμή. Είναι μια καλή ανανέωση, γιατί σίγουρα και. Ας το πάμε και το τέλος καλύτερα. Ότι μετά από έναν καθαρισμό είναι και μια ενυδάτωση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, έτσι δεν γίνεται. Το δέρμα μας χρειάζεται την ενυδάτωση μετά από όλο αυτόν τον ήλιο. Οπότε μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, θα μάθετε και τα πάντα από εμάς σήμερα. Τι είναι ο καθαρισμός προσώπου? Μάλιστα, στην ουσία ο καθαρισμός είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των ρήπων και του υπερβολικού σμίγματος από το δέρμα. Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε διάνοιξη ορισμένων στοιχείων της ακμής, καθώς περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια που ακολουθούμε. Εμείς ωστόσο μπορούμε είτε να προσθέσουμε βήματα, χειρισμούς και συστατικά, είτε να αφαιρέσουμε ανάλογα με το περιστατικό. Απευθύνεται σε όλους, υπάρχει κάποια περίοδος που είναι καλύτερο να γίνει? Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους τύπους δέρματος, βάσει των οποίων εμείς καθορίζουμε τη συχνότητα εφαρμογής του, καθώς και για τα συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Κάθε πότε πρέπει να γίνει ο καθαρισμός? Είναι το δέρμα αυτό το οποίο μας καθοδηγεί για να επιλέξουμε τη συχνότητα εφαρμογής του. Μπορεί να είναι η πιο συχνή εφαρμογή κάθε μήνα σε ένα έντονο ακνεϊκό δέρμα, όχι όμως πιο νωρίς από αυτό το διάστημα, και μέχρι μία φορά το χρόνο. Μάλιστα. Σίγουρα απευθύνεται και σε άντρες, γιατί οι άντρες νομίζω δεν κάνουν και καθαρισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, απευθύνεται σε άντρες, και μάλιστα οι άντρες, λόγω των ανδρογόνων, στην ουσία το δέρμα τους είναι πιο λιπαρό και εμφανίζει έντονα τα σημάδια ακμής όταν περνάνε ακμή. Μάλιστα. Και ειδικά στο μέτωπο, γιατί όσο να είναι στα μάγουλα και στο πηγούνι, υπάρχουν τα γένια συνήθως που. Υπάρχει μια ανανέωση, ένα peeling σχεδόν καθημερινό. Είναι και τα γένια που τους προστατεύει και από τον ήλιο, αλλά και η καθημερινή απολέπιση που κάνουν. Ακριβώς, λόγω Άλλωστε του ξερίσματος. Και οι άντρες έχουν και διαφορετική δομή και περισσότερο κολαγόνο στο δέρμα τους. Έχουν περισσότερο κολαγόνο. Ναι, έχουν λίγο περισσότερο κολαγόνο από τις γυναίκες. Είναι δυνατόν, εντάξει. Τι να το κάνουν οι άντρες στο κολαγόνο, δηλαδή. Αυτές είναι οι αδικίες της φύσης, νομίζω. Είναι τα προνόμια της φύσης στους άντρες. Τι να πω. Λοιπόν, στην εγκυμοσύνη επιτρέπεται ο καθαρισμός προσώπου σε μια έγκυο γυναίκα? Ναι, δεν αποτελεί αντένδειξη η εγκυμοσύνη. Ωστόσο, όμως, εμείς αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα συστατικά, όπως είναι τα εθέρια έλαια, και σαφώς παρακάμπτουμε και τα υψίσυχνα. Μάλιστα. Και για ψυχολογικούς λόγους, πόσο μάλλον σε μια έγκυο γυναίκα που σημαίνουν πολλές ορμονικές αλλαγές στο σώμα της, έχει και αυξημένη την ανάγκη σε μερικές περιπτώσεις για καθαρισμό. Να πούμε ότι τα υψίσυχνα τα οποία ανέφερες είναι ουσιαστικά το τελικό στάδιο του καθαρισμού, από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, είναι το οποίο, στάδια του καθαρισμού. Είναι ρεύμα υψηλής συχνότητας. Σε αυτήν τη συχνότητα το ρεύμα έχει αντισηπτική και μικροβιοκτόνο δράση. Μάλιστα. Σε ένα δέρμα το οποίο έχει πολύ έντονη ακμή γίνεται καθαρισμός, γιατί είναι ήδη ευαίσθητο, είναι ήδη κοκκινολογό της ακμής, και ίσως κάποια κοπέλες που είναι και σε εφηβεία να φοβούνται να κάνουν κάτι τέτοιο. Επιτρέπεται σε ένα δέρμα με ακμή ο καθαρισμός? Επιτρέπεται, και μάλιστα αποτελεί σημαντικό όπλο στη συστηματική αντιμετώπιση της ακμής, στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ακμής. Μάλιστα. Καθώς συνδυάζεται πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια της τοπικής ή συστηματικής αγωγής που δίνεται από τον δερματολόγο. Θα πρέπει όμως οι φίλες μας να είναι, και οι φίλοι μας φυσικά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από ό,τι έχω καταλάβει με τον καθαρισμό. Είναι μια διαδικασία η οποία, επειδή ανοίγει τους πόρους, είναι εύκολο να μολυνθεί αν δεν κλείσουν στο τέλος πάλι, καλά? Χρησιμοποιούμε τον όρο «ανοίγουμε τους πόρους» και κυρίως αναφερόμαστε στη χρήση ατμού σε συνδυασμό με το όζον. Στην ουσία αυτό δεν είναι πολύ σωστό, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να διευρύνουμε εμείς το μέγεθος των πόρων του δέρματος. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με την ανατομία της επιδερμίδας, αλλά η διαστολή των πόρων
είναι στην ουσία αποτέλεσμα υπερβολικής σμιγματόριας, υπερβολικής συσσόρευσης σμίγματος. Άρα λοιπόν δεν ανοίγουμε τους πόρους, αλλά ένα ακνεϊκό δέρμα εμφανίζει φλεγμονές. Γενικά η ακμή παρουσιάζει μία πληθώρα στοιχείων στο πρόσωπο. Μπορεί να έχει απλούς φαγέσορες, ανοιχτούς, τα μαύρα στίγματα που λέμε, οι κλειστοί φαγέσορες ή λευκά στίγματα, οζίδια, κίστες, φλεγμονές. Μάλιστα. Κάποια άσπρα, αυτά τα άσπρα που βλέπουμε ώρες-ώρες, που δεν είναι ακριβώς... Τα κέφια, ναι, αυτό, που τι ακριβώς είναι? Είναι και αυτό σμίγμα, το οποίο έχει εγκλωβιστεί μέσα στο δέρμα. Το σμίγμα είναι και πιο σκληρό, νομίζω. Είναι σκληρό γιατί το προστατεύει, το καλύπτει το δέρμα επιφανειακά. Και γι' αυτό διατηρεί και το χρώμα του. Το σμίγμα κανονικά δεν είναι μαύρο. Είναι λευκό, λευκοκίτρινο. Απλά λόγω της ρύπανσης στην επιφάνεια γίνεται μαύρο. Μαύρο στο τέλος, το σημείο αυτό είναι ανοιχτό. Μάλιστα. Πολλές φορές αναφέρεται ότι ο καθαρισμός μπορεί να επιδεινώσει την ακμή. Συμβαίνει αυτό? Η ακμή είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες λοιπόν. Και έχει ένα πολύμορφο εξάνθημα, όπως είπαμε. Κυρίως τα ανδρογόνα, όταν μιλάμε για μια ορμονική ακμή, είναι αυτά τα οποία δρούν γύρω από την τριχοσματογόνο μονάδα που συγκεντρώνεται και το σμίγμα και οδηγούν στην υπερπλασία και στην υπερλειτουργία του αδένα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι από τη φύση του καθαρισμού και την αιτιολογία της ακμής δεν μπορεί ο καθαρισμός να δημιουργήσει ακμή. Μάλιστα. Μπορεί όμως να επιδεινωθεί όντως. Στην αρχή ίσως λίγο, και στην αρχή και στη συνέχεια. Δεν μας επηρεάζει αυτό σε ποιο στάδιο είναι. Είναι ο λάθος χειρισμός, ο οποίος μπορεί όντως να επιδεινώσει τις βλάβες. Όταν μιλάμε για τις βλάβες αυτές, συνήθως αναφερόμαστε στις φλεγμονές. Μάλιστα. Η καλή γνώση της ανατομίας του δέρματος και της ανατομίας των στοιχείων της ακμής μας δίνει τη δυνατότητα να απέμβουμε δραστικά, να αποσυμφορήσουμε το δέρμα, χωρίς να δημιουργήσουμε περαιτέρω μόλυνση. Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία, τι γίνεται? Αν δεν γίνει με σωστό τρόπο η διάνοιξη που λέμε... Η διάνοιξη γίνεται με τον ατμό. Η διάνοιξη γίνεται με βελόνα μίας χρήσεως, η οποία δεν τρυπάει το δέρμα. Ναι. Επιφανειακά και με προσεκτικό τρόπο επεμβαίνουμε, ώστε να δημιουργήσουμε μία δίωδο στο σμίγμα. Όταν θα πιέσουμε εμείς, αυτό να φύγει έξω από το δέρμα και όχι μέσα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας λάθος χειρισμός, πιέζοντας ένα σημείο όπου το σμίγμα έχει εγκλωβιστεί μέσα στο δέρμα, σε έναν κλειστό φαγέσορα, δημιουργείται μία ρήξη εκεί στην τριχοσματογόνο μονάδα. Μάλιστα. Όταν δημιουργηθεί αυτή η ρήξη και το περιεχόμενο αρχίζει και κινείται ελεύθερα στο χώριο, στην ουσία το επιμολύνει και δημιουργεί τις φλεγμονές. Ναι, γι' αυτό κιόλας, άμα πειράξει ένα σπυράκι, εκεί που είναι μικρό, μερικές φορές μπορεί να γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Αυτό γίνεται στην ουσία. Γίνεται μια εσωτερική μόλυνση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ο σωστός καθαρισμός, οι σωστοί χειρισμοί, όχι μόνο δεν επιδεινώνουν την ακμή, αλλά την αντιμετωπίζουν δραστικά και προλαμβάνουν και την εξέλιξή της. Το δέρμα μετά τον καθαρισμό πώς είναι? Εμφανίζει μια υπερεμία, η οποία υποχωρεί σταδιακά τα επόμενα 24 ώρα. Αυτή η υπερεμία δεν αποτελεί παρενέργεια. Είναι φυσιολογική αντίδραση του δέρματος από την πίεση που ασκούμε. Άλλωστε, στην ουσία εμπλουτίζονται τα αιμοφόρα αγγεία της επιδερμίδας με περισσότερο αίμα και έτσι η επιδερμίδα που θρέφεται έμεσα από τα αιμοφόρα αγγεία... Και οξυγονώνεται, νομίζω, λόγω και του αίματος. Ακριβώς, οξυγονώνεται και φτάνει και περισσότερο θρεπτικό υλικό. Μάλιστα. Άρα όταν υποχωρείς αυτή η υπερεμία, φαίνεται το δέρμα πραγματικά πιο καθαρό, πιο φωτεινό. Μπορεί ο καθαρισμός, σίγουρα ένας λάθος καθαρισμός για την ερώτηση που σου κάνω, να αφήσει σημάδια μόνιμα στο πρόσωπο ή να επηρεάσει το μέγεθος των πόρων του δέρματος? Όχι, δεν αφήνει σημάδια. Το δέρμα αποκαθιστάται πλήρως μέχρι τις επόμενες 2 μέρες και πάλι ανάλογα και με την ευαισθησία του. Και το μέγεθος των πόρων δεν επηρεάζονται, όπως αναφέραμε, ότι είναι λάθος αυτός ο όρος που συχνά χρησιμοποιούμε. Είναι λογικό. Γιατί στην ουσία, όταν μείνει το σμίγμα. Το άνοιγμα των πόρων, αυτό είναι αυτό, αυτό αναφέρεσαι. Η διασταλμένη πόρη στην ουσία ήταν το παραμείνει το σμίγμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ουσιαστικά που μεγαλώνει είναι και τον πόρο αυτό είναι που ανοίγει. Είναι και κατασκευαστικό όταν μιλάμε για την ανατομία μιας επιδερμίδας, ναι. Αλλά συμβαίνει φυσιολογικά καθώς μένει το σμίγμα για πολύ καιρό μέσα στο δέρμα. Όταν το αφαιρούμε λοιπόν μετά, φαίνονται οι πόροι διασταλμένοι. Μάλιστα. Αλλά στην ουσία έχει γίνει από αυτό. Αυτή η πόρη διασταλμένη, υπάρχει περίπτωση, μπορούμε με κάποιο τρόπο να κλείσουν, να μην φαίνεται? Με τα peelings, βεβαίως. Με τα peelings, μάλιστα. Επιτρέπεται μετά τον καθαρισμό να κάνουμε ένα μακιγιάζ?
Επιτρέπεται το μακιγιάζ σε μάτια και χιλιάφοβα. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να αποφεύγετε η χρήση make-up και οι πούδρες, διότι όλα αυτά τα προϊόντα μακιγιάζ πολλές φορές έχουν παθογόνα βακτήρια ή και μη παθογόνα βακτήρια. Ακόμα και βακτήρια τα οποία έχουμε μεταφέρει εμείς στο προϊόν. Ακριβώς. Με τη χρήση. Ακριβώς. Μετά από έναν καθαρισμό, το δέρμα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως, ενδεχομένως να υπάρχουν αμοιχές, πύλες εισόδου. Mm-hmm. Σημεία που έχει υποστεί λύση τη συνέχεια τη επιδερμίδα, οποιοδήποτε μικρόβιο, έστω και μη παθογόνο, μπορεί να μετατραπεί σε παθογόνο. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να αποφεύγονται για 2 ημέρες τουλάχιστον. Η γυμναστική, γιατί είναι και θέμα εφίδρωσης και ειδικά στο πρόσωπο, νομίζω ότι και στο μέτωπο θα υδρώνουμε αρκετά. Ναι. Επιτρέπεται να κάνεις έτσι μετά την. Πρέπει να αποφεύγεται η γυμναστική για τις επόμενες 2 ημέρες, καθώς κρίνουμε ότι αυτό είναι και ένα μέσο χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο οργανισμός για να αποκαταστήσει τελείως την επιδερμίδα εξωτερικά. Καθώς οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει έντονη εφίδρωση. Mm-hmm. Διότι ο υδρότας περιέχει. Χαμάμ, για παράδειγμα, ακριβώς, μια σάουνα, ακριβώς. Όλα αυτά τα. Mm-hmm. Οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει έτσι να υδρώσετε. Ναι. Καλό είναι να το αποφύγετε για τις επόμενες 2 μέρες κατά τον καθαρισμό. Ναι. Και το 2 μέρες ισχύει και για το μακιγιάζ, το. Ναι, στο πρόσωπο. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε τέτοιου είδους συνήθεια θα πρέπει να. Μπαίνουμε, το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, σε μια καραντίνα, χωρίς να ακούγεται βαρύκδουπο, για 2 ημέρες. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως τώρα νομίζω ότι έχουν βγει και υπέροχες κρέμες, οι οποίες έχουν και λίγο χρώμα. Υπάρχουν και φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα ελαφρύ μακιγιάζ με ένα τέτοιο προϊόν. Είναι ειδικά προϊόντα τα οποία έχουν και αντιβακτηριακή δράση. Α, και ελαφρώς καλλιπτική. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό έτσι, και μετά τον καθαρισμό? Καταρχήν θα πρέπει να αποφεύγονται οποιαδήποτε προϊόντα που περιέχουν οξέα φρούτων. Μάλιστα. Έστω και σε αυτές τις μικρές συγκεντρώσεις. Ναι, σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια παρένθεση. Λίγο τα οξέα φρούτων είναι λίγο, ας το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, επικίνδυνα. Γι' αυτό μου τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή, πώς το λέω, πώς θέλω να σου το εξηγήσω. Πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα, σε μια εγκυμοσύνη, σου λένε να αποφεύγεις συνήθως τα οξέα φρούτων. Γιατί όλο αυτό? Γενικά στην εγκυμοσύνη αποφεύγουμε πολλά συστατικά. Μάλιστα. Γενικά τα οξέα φρούτων δεν είναι κάτι το τρομακτικό, επειδή ανήκει στην κατηγορία του χημικού peeling στην ουσία. Έχουν την ιδιότητα αυτά να μεταβάλουν το pH της επιδερμίδας. Στην ουσία δίνουν ένα ερέθισμα στο να αναγκάσουν τον οργανισμό να αναπλάσει νέα κύτταρα. Mm-hmm. Όμως, το να χρησιμοποιείτε ένα καλλιντικό σε συστηματική βάση, δυστικά, ναι. Και μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο, όπου δεν μπορεί ο καθένας να είναι σίγουρος αν το χρησιμοποιεί σωστά. Αν θα του καλύψει τις ανάγκες. Και αυτό. Γιατί πολλές φορές ο υπερβολικός ζήλος να προστατέψουμε, να θρέψουμε ένα δέρμα, να το βοηθήσουμε, στην ουσία έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί υπάρχουν και απαγορευτικά όσον αφορά και την περίοδο που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους καλλιντικά. Οπότε θα πρέπει να είναι άμεση η συνεννόηση με τη χρήση ενός τέτοιου προϊόντος. Γιατί μπορεί όντως να επιφέρει θεματικά αποτελέσματα σε ένα δέρμα, αλλά σε ένα άλλο όχι. Μάλιστα. Οπότε πρέπει λίγο προσοχή. Παλιότερα υπήρχε αυτή η αίσθηση το να βάλουμε ένα λεκανάκι, να βράσουμε λίγο νερό. Μπορεί να βάζαμε και κανένα αιθέριο ήλιο μέσα και να κάνουμε μόνοι μας καθαρισμό. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι? Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από αυτό και έχω να σου πω ότι την πάτησα πάρα πολύ άσχημα. Οι περισσότεροι. Ναι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα στους ανθρώπους. Και γιατί αυτή η άνοιξη των πόρων μπορεί να έχει και αντίθετα αποτελέσματα μετά. Αλλά πες τα μας καλύτερα εσύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά τεχνάσματα, πολλοί πειραματισμοί για τον καθαρισμό του προσώπου. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο όμως απαγορεύεται σε προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα, αποτελεί και έναν από τους λόγους που γενικότερα δημιουργούνται ερωτηματικά γύρω από τον καθαρισμό. Και είναι λογικό. Mm-hmm. Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχήν, ο καθένας δεν είναι σε θέση να έχει τη σωστή εκτίμηση. Αυτό που βλέπει και χαρακτηρίζει ως σημάδι ή σπυράκι. Mm-hmm. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχει μια συνεχής πίεση και ένας τραυματισμός, γιατί πολλές φορές μπορεί να εμφανιστεί κάποιο σπυράκι, κάποια φλεγμονή κάτω από ένα σπήλο. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία να τραυματίσει τη γυαλιά.
Που είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο, ακριβώς. Άρα λοιπόν η σωστή εκτίμηση. Δεν μπορεί να έχει ο καθένας μας σωστή εκτίμηση και καλή γνώση της ανατομίας της βλάβης που βλέπει και ποιο είναι το βάθος αυτής της βλάβης. Και την πίεση που ασκεί, και γιατί εσείς το βλέπετε με μικροσκόπιο ουσιαστικά. Όχι με μικροσκόπιο, με μεγενθητικό φακό, συγγνώμη. Το οποίο έχετε τελείως άσε τις γνώσεις. Ούτως ή άλλως όμως εκείνη τη στιγμή. Και η εμπειρία, ναι, και βοηθάει, η εμπειρία φυσικά. Και από μια ψηλάθιση, έστω. Ακριβώς. Και είσαστε και σε άλλη θέση από όταν είμαστε εμείς σε σχέση με τον καθρέφτη. Και πιέζουμε ένα πρόσωπο που στο τέλος το κάνουμε τρεις φορές χειρότερα από ότι ήταν με εκείνο το σπυράκι. Ακριβώς. Καλύτερα γιατί, να μέναμε με το σπυράκι. Ακριβώς. Γιατί αυτή η συνεχής πίεση στην ουσία μπορεί να δημιουργήσει κακοποιήσεις στο δέρμα. Και τελικά όντως να αφήσει κάποια σημάδια. Και μάλιστα πολλές φορές εμφανίζονται και υβριαγγίες. Πάρα πολύ σημαντικό, από την υπερβολική πίεση μπορούν να δημιουργηθούν και υβριαγγίες. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει λίγο ευαισθησία σε αυτό, είναι σίγουρο ότι θα το τραυματίσεις πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε όμως έτσι peeling και μάσκες μόνιμα στο σπίτι. Νομίζω ότι οι περισσότερες έτσι που έχουμε λιπαρό δέρμα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτή τη στάνταρ πράσινη μασκούλα με τον άργυλο. Mm-hmm. Αυτό είναι αποδεκτό από όχι από εσένα, ξέρεις, να το κάνουμε μόνο μας. Δεν είναι απαγορευτικό. Mm-hmm. Και ειδικά οι μάσκες. Θα πρέπει όμως να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή και μια αισθητική περιποίηση αυτού του είδους σε προσωπικό πάλι επίπεδο θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 20 μέρες. Μάλιστα. Κυρίως αυτό αφορά τα peeling που γίνονται. Διότι η συχνή απολέπιση στην ουσία θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο ο όρος της κερατινοποίησης. Η επιδερμίδα έχει κάποιες στιβάδες. Στην τελευταία στιβάδα προς το χώριο είναι η βασική στιβάδα. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι το εργοστάσιο παραγωγής των κυττάρων της επιδερμίδας. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν παράγονται τα νέα κύτταρα, διαφοροποιούνται, ανεβαίνουν στιβάδες, φτάνοντας στο τέλος να γίνουν πεπλατισμένα κερατινοκύτταρα. Αυτή η διαδικασία είναι η κερατινοποίηση και στην ουσία συμβάλλει στην ανανέωση της επιδερμίδας σε όλο μας το σώμα. Αυτή περίπου διαρκεί 28 μέρες. Άρα ένα καλό peeling να το κάνουμε κάθε 28 μέρες, αυτό μας λες. Περίπου, γιατί αν γίνει πιο συχνά, διαταράσσεται όλη αυτή η ισορροπία και θα έχουμε σαν αποτέλεσμα να δούμε ένα δέρμα ταυτόχρονα λιπαρό, αφυδατωμένο και αν συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δημιουργήσει αμοιχές, θα διαταράξει τον όξινο μανδύα της επιδερμίδας που μας προφυλάσσει από βακτήρια και θα είναι πιο ευαίσθητο, πιο ευάλωτο στις επιθέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Ανεξάρτητα από το τι peeling έχουμε διαλέξει, δηλαδή υπάρχουν peeling τα οποία έχουν πάρα πολύ λεπτούς κόκκους και άλλα με πιο έτσι, μεγάλους κόκκους. Ανεξάρτητος από αυτό. Επιλέγουμε το αντίστοιχο peeling ανάλογα με τον τύπο του δέρματος, αλλά και πάλι αποτελεί απολέπιση και καλό θα ήταν οποιοδήποτε peeling, όσο και ήπιο, να μην χρησιμοποιείται συχνά. Μάλιστα. Πες μας λίγο για τα στάδια του καθαρισμού, για να ξέρουν και οι φίλες μας τι ακριβώς είναι ο καθαρισμός και ποια στάδια της περιλαμβάνει. Αναλύοντας τα στάδια του καθαρισμού, στην ουσία μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία του και τα ωφέλη μπορεί να μας δώσει. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν είναι απλά να αφαιρέσουμε το σμίγμα ή να κάνουμε διάνοιξη, να προχωρήσουμε σε μια διάνοιξη με ορισμένες βλάβες προκειμένου να ανακουφίσουμε ένα δέρμα. Είναι η όλη φιλοσοφία τέτοια, η οποία διεγείρει την αιματική κυκλοφορία, επιταχύνει τη λεμφική παροχέτευση, αποτοξινώνοντας το δέρμα. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη του. Και γι' αυτό είναι συγκεκριμένοι χειρισμοί και συγκεκριμένα τα στάδια. Πρώτα απ' όλα, καθαρίζουμε το δέρμα. Θέλουμε να δουλέψουμε σε ένα καθαρό δέρμα. Mm-hmm. Άλλωστε, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο λύση στη συνέχεια του δέρματος. Άρα, οποιοδήποτε μικρόβιο μπορεί να μετατραπεί σε παθογόνο. Θέλουμε λοιπόν να είναι απόλυτα καθαρό το δέρμα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον ατμό σε συνδυασμό με το όζον. Αυτό προκαλεί μια εφίδρωση, ελεγχόμενη εφίδρωση. Και μέσω του υδρότα το δέρμα αποβάλλει τις τοξίνες του. Άλλωστε και το όζον και το ενεργό οξυγόνο που παράγονται κατά την αποσύνθεσή του καταστρέφουν οργανικές ύλες και βακτήρια. Άρα είναι μια προετοιμασία αντισηπτικής δράσης πριν ξεκινήσουμε τον καθαρισμό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Το όζον επίσης διεγείρει και την αιματική κυκλοφορία καθώς έχει την ικανότητα να επεμβαίνει και βαθύτερα στο δέρμα. Προχωράμε στη διάνοιξη με τους συγκεκριμένους χειρισμούς, πιέζουμε συγκεκριμένα. Πάντα είναι το δέρμα το οποίο μας καθοδηγεί στο πόσο θα πιέσουμε και με ποιο τρόπο θα πιέσουμε. Mm-hmm. Η διάνοιξη, όπως είπαμε, προσεκτική, αν και εφόσον χρειαστεί.
Και συνέχεια τα υψί συχνά. Τα υψί συχνά χαρακτηρίζονται κύρια ως αντισηπτική δράση και μικροβιοκτόνο δράση. Ωστόσο, αποσυμφορίζουν όμως και τους ματογόνους αδένες, επαναφέρουν την οξύτητα της επιδερμίδας και επιταχύνουν τη λέμφο. Μέσω της λεμφικής κυκλοφορίας, στην ουσία το δέρμα αποβάλλει τις τοξίνες του. Είναι στην ουσία πρόκειται για φυσικά υποπροϊόντα κυταρικού μεταβολισμού, τα οποία όμως πλέον είναι άχρηστα για τον οργανισμό και συσσωρεύονται. Όταν λοιπόν αποβάλλονται φυσικά. Και μας κάνει λίγο θαμπή έτσι και την επιδερμίδα ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο όλη αυτή η φιλοσοφία μετά και τις δύο ημέρες που το δέρμα έχει αποκατασταθεί πλήρως και έχει φύγει αυτή η υπερεμία, μπορούμε πια να δούμε ένα δέρμα πραγματικά διαφορετικό και βελτιωμένο σε πολλά επίπεδα. Και σίγουρα όλα αυτά που μας περιέγραψε δεν έχουν καμία σχέση με το λεκανάκι, το βραστό νερό και μια πετσέτα. Σε καμία περίπτωση, σας το λέω, είχα πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε καθημερινά και στο σπίτι μας, έτσι για να καθαρίζουμε το πρόσωπό μας, να φεύγει σωστά το μακιγιάζ? Τι προϊόντα καλό είναι? Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση και σημασία στο καθαριστικό. Mm-hmm. Ένα λάθος καθαριστικό, και κυρίως αυτά είναι τα σαπούνια. Οξυρίνουν έτσι λίγο την επιδερμίδα. Ακριβώς, γιατί έχουν αλκαλικό pH. Η επιδερμίδα μας έχει 5,5. Είναι ελαφρώς όξινο και αυτό οφείλεται στο υδρολιπηδικό φιλμ που έχει. Μάλιστα. Το οποίο στην ουσία δημιουργείται από το σμίγμα και από τον υδρότα. Σε αυτό λοιπόν το όξινο pH, πολλά βακτήρια δεν ευνοείται η ανάπτυξή τους. Άρα μας προστατεύει και με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, το σμίγμα λειτουργεί και σαν μονωτής. Σε φυσιολογική έκρηση πάντα μιλάμε και δεν επιτρέπει και την απορρόφηση οποιοδήποτε προϊόντος. Αλλήμωνο το δέρμα να απορροφούσε τα πάντα. Άλλωστε και για μας αυτό το να ανοίξουμε τη δίωδο και να προσπεράσουμε αυτή την άμυνα του δέρματος, χρησιμοποιούμε πολλά μηχανήματα, την οποία παρακάμπτουμε φυσικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένο προσεκτικό τρόπο. Όταν λοιπόν ένα καθαριστικό είναι αλκαλικό και καταστρέφει βοτομανδία, το δέρμα σταδιακά θα χάσει και το βαθμό υγρασίας, γιατί θα χάνει πλέον υγρασία προς το περιβάλλον, mm-hmm. και θα φαίνεται περισσότερο ξηρό, τραχή και ευαίσθητο. Και άρα θα δούμε διαλέγουμε σταδιακά να εμφανίζει και ερεθισμούς που πριν δεν είχε. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι να διαλέξουμε ένα προϊόν το οποίο ταιριάζει απόλυτα στην επιδερμίδα μας. Ακριβώς. Είτε έχουμε λιπαρή, είτε μεικτή, είτε ξηρή επιδερμίδα, είτε ευαίσθητη, γιατί υπάρχει. Ακριβώς. Και αυτή η κατηγορία. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένα πολύ ευαίσθητο δέρμα. Συνήθως βέβαια τα πολύ ευαίσθητα δέρματα δεν έχουν και τα μαύρα στίγματα. Mm-hmm. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνουν καθαρισμό ένα πολύ ευαίσθητο δέρμα. Και βέβαια. Πρέπει και σε αυτή την περίπτωση. Απλά κινούμαστε διαφορετικά. Mm-hmm. Είναι πάντα το δέρμα το οποίο μας καθοδηγεί. Μάλιστα. Πάντα κινούμαστε βάση αυτό. Πες μας τις γενικές συμβουλές, είτε για το τι πρέπει να προσέξουμε απευθυνόμενοι σε έναν αισθητικό, σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς, σε ένα mm-hmm. Εξειδικευμένο τέλος πάντων άνθρωπο, είτε γενικές συμβουλές γι' αυτό και γενικές συμβουλές όσον αφορά το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι για να βοηθήσουμε λίγο ακόμα την κατάσταση, χωρίς να επέμβουμε όμως σε πράγματα που δεν πρέπει να επέμβουμε. Ναι, σωστά, γιατί η καθημερινή συνήθεια πολλές φορές έχει και πολύ μεγαλύτερη δράση mm-hmm. και αποτέλεσμα από ότι μία εξειδικευμένη θεραπεία. Θα κάνουμε δύο-τρεις φορές το χρόνο. Σημασία έχει τι κάνουμε κάθε μέρα στο σπίτι μας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η σχολαστική καθημερινή καθαριότητα με το σωστό κατάλληλο καθαριστικό. Mm-hmm. Η καθημερινή ενυδάτωση. Στην ουσία τα προϊόντα ενυδάτωσης αποτελούν το νερό για το δέρμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε καθημερινή βάση να το ανακουφίζουμε και να το δίνουμε και μία ποσότητα υγρασίας. Αντιλιακή προστασία. Μάλιστα, η αντιλιακή προστασία στην ουσία αποτελεί τη νούμερο ένα αντιρρητηδική πρόληψη. Και εδώ θέλω να προσθέσω ότι σε ένα δέρμα το οποίο έχει ακμή, η αντιλιακή προστασία, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω διαβάσει και αυτό γνωρίζω, ότι είναι ακόμα πιο σημαντική για να μην αφήσουν, να μην αφήσει και περισσότερο σημάδια. Ακριβώς. Οπότε ισχύει αυτό. Οι πρόσφατες φλεγμονές και ολοποιημένες βλάβες γενικότερα διατρέχουν τον κίνδυνο υπερμελάγχρωσης. Μάλιστα. Πόσο μάλλον σε ένα ακνεϊκό δέρμα, σε ένα δέρμα που φλεγμένει, θα πρέπει να προστατεύεται με αντιλιακό. Γιατί το καίει και ο ήλιος πιο πολύ αυτό το πράγμα και σου αφήνει μετά σημαδάκι. Mm. Οπότε οπωσδήποτε αντιλιακό. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε. Τώρα, είναι σημαντική η επίσκεψη σε δερματολόγο. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε μία σαφή εικόνα, μία σαφή και σωστή εκτίμηση όλων αυτών των στοιχείων που εμείς μπορούμε να μας ενοχλούν σε αισθητικό επίπεδο, mm-hmm. αλλά στην ουσία να είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό.
Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν ο γιατρός να ελέγξει με το ειδικό δερματοσκόπιο την οποιαδήποτε βλάβη. Υπάρχουν βλάβες που μπορεί να είναι προκαρκινικές βλάβες. Συνήθως αυτές είναι οι ακτινικές υπερκερατώσεις. Μάλιστα. Και μπερδεύουν πολλές φορές τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητα κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά την ακμή, θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος, να αποσαφινιστεί η αιτία. Πολλές φορές προσπαθούμε και ο κόσμος έχει την ανάγκη να μπει σε ένα καλούπι, να μπει σε ένα πρωτόκολλο. Θα δεις ότι επανειλημμένα θα λέω ότι πάντα κινούμαστε απόλυτα εξειδικευμένα. Είναι πολλοί λόγοι, είναι πολλοί παράγοντες, είναι διαφορετική αντίδραση που θα έχει το κάθε δέρμα. Και σίγουρα όταν απευθυνόμενοι σε έναν ειδικό θα ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς. Σωστά. Γιατί παίρνουμε και το αντίστοιχο ιστορικό. Οπότε κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο σπίτι, τον καθαρισμό μας με σωστά προϊόντα, κάνουμε μία μάσκα. Μπορούμε να κάνουμε, ενυδατική ή καθαριστική μάσκα από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο και από μια μάρκα την οποία εμπιστεύεστε κι εσείς. Φυσικά, αν είναι ακόμα από ένα αισθητήριο ομορφιάς, είναι ακόμα καλύτερες συνήθως και πιο εμπλουτισμένες από ό,τι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Το βασικό είναι ότι γνωρίζουμε τα αισθητικά τους πλήρως και πιθανή αλλεργία. Σωστά, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίδα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Και κάτι θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εγώ, επειδή είχα περάσει ακμή στην εφηβεία, αυτό που μου είχε πει η δερματολόγος και πραγματικά την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, το πιο σημαντικό είναι να μην ακουμπάμε τα χέρια μας στο πρόσωπο συνέχεια, γιατί τα χέρια μας μεταφέρουν πάρα πολλά μικρόβια. Και επίσης να μην αφήνουμε τα μαλλιά μας πάνω στο πρόσωπο, γιατί και τα μαλλιά μας έχουν πάρα πολλά μικρόβια. Ισχύει. Ισχύει και βέβαια ισχύει, γιατί όταν έχουμε μία φλεγμονώδη κατάσταση, φλεγμονές, τα κόκκινα σπυράκια που λέμε πιο απλά, στην ουσία το δέρμα μονίμως φλεγμένη. Μονίμως το δέρμα παρουσιάζει μία λύση τη συνέχειά του. Το οτιδήποτε μπορεί να επιτείνει αυτή τη φλεγμονή και ή να την επιδεινώσει. Μάλιστα. Ελπίδα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα είστε μαζί μας και την επόμενη Πέμπτη, έτσι, με πάρα πολύ ωραίο θέμα. Την Ελπίδα μπορείτε να τη βρείτε στο Mi Skin και στην Νέα Ιωνία και στην Κηφισιά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε και πάλι κοντά σας.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή εδώ από την ιντερνετική τηλεόραση του ζούγκλα.gr. Πατήστε like επιτέλους και εσείς στη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε κάνει σελίδα www.facebook.com. Πατήστε Ζήσε τη Ζωή και θα μας δείτε. Έχει όλα τα βίντεό μας. Καθημερινά ο κάθε καλεσμένος έχει το δικό του αφιέρωμα. Μπείτε και δείτε όλα όσα μπορείτε να έχετε χάσει ως τώρα. Λοιπόν, και εμείς θα συνεχίσουμε να σας εκπαιδεύουμε, να φτιάχνετε πάρα πολύ ωραία τα νύχια σας μόνοι σας στο σπίτι. Η νέα τάση της εποχής είναι το όμπρε. Μιλάγαμε και χθες με τη Χριστίνα Αγγελή για το όμπρε στα μαλλιά. Το όμπρε όμως στα νύχια είναι ακόμα πιο κοντά μας. Νομίζω ότι και τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, δοκιμάστε να κάνετε όμπρε στα νύχια σας με απίστευτα χρώματα. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας στο βίντεο που ακολουθεί. Hey everyone, so today's video is going to be another nail tutorial video. I know I've been on a roll with all of these nail tutorials, but I've just been having so much fun experimenting with my nails recently. I have a lot of makeup tutorials planned. I know I've been doing a lot of nail videos, but it just takes a lot more time for me to sit down in the morning to film a makeup tutorial. And I do like my nail tutorials and stuff more so at night, but I promise I have makeup tutorials planned and a lot of other exciting videos for you guys, but I just wanted to get this nail video up because I thought it was so pretty. Today's nail tutorial is going to be the easiest I've ever done, the prettiest I think I've ever done, very close to my galaxy nails because that was like one of my favorites that I've done so far. All you need is a packet of these sponges from Walgreens or whatever drugstore you go to, which they're like $4 for a huge pack. And the nails are so beautiful. You can use any colors that you want, but it's like a ombre gradient sponge technique, and it just looks so pretty, such a big impact. I use a neon color, so it doesn't really show that well on camera. It kind of glows. I hope you guys can see it, but I'll have photos and stuff on my beauty blog, polishandpearls.com, of course. So if you want to check that out and see photos and stuff, but let me get a little bit closer. I don't know if you can... Yeah, I guess you can see it. It's so easy. It literally will take you 5 minutes. I'm not even exaggerating. And you can use, like I said, any colors that you want. I cannot wait to see what color combinations you guys come up with. So I'm hoping that you send me your photos through Facebook and Twitter. And I'm all fancy and dressed up today because I'm going out for date night with my boyfriend. So if you want to see like an outfit of the night type thing, I think I'm going to film it after I upload this nail tutorial video. So definitely check back on my channel. And if I do upload that, I will link it right here once it's live. So if you want to see like an outfit of the night and see my dress that I'm wearing, it's really pretty. Hope you enjoyed this nail tutorial. And I will see you guys after the tutorial. I'm going to take your little sponge and cut it so it's actually the width and length of your nails because you don't want to get it too much onto your skin. So, and you also want to have a flat surface. So you can tell the sponge is a little bit longer than my fingernail, so I'm going to cut it down to size. You want to start with a white base coat, and make sure to do two coats of that because if it's too thin and then you have the thin sponge on sponge paint on top of that, it's going to be just too thin overall. So do two coats of your base. Then what you're going to do is put a generous amount of each color onto your sponge. I'm like not even in frame. And you do have to do this for every single nail. Re-put the paint onto the sponge. And just cover the entire little square. Just kind of make sure it's lined up with my nail. It's going to get on your skin no matter what, but this kind of helps it. That's what she said. And you just pat it along the nail. Sponge it up. Going to finish by dipping a Q-tip into nail polish remover and just cleaning up all of the edges.
So I'm going to finish just cleaning up all of my nails. Then I'm going to put a top coat on and I'll be back to show you the end result. So as you saw, it's so easy to do and so pretty, and it's just a beautiful manicure. A couple things I didn't mention in the tutorial was I tried this with 4 colors at first and I found that it was just too many colors, so I would recommend doing 3, but you can do as many as you want, to be completely honest. You could do 5, 2, whatever you want to do, but I think 3 was the perfect amount of colors that worked for me. If you have any other questions regarding this manicure, or if you have a hard time with it or anything, you can always leave a comment down below and let me know, you know, your questions, and I will definitely try and answer them for you guys. And let me know what you think of this manicure. I would love to know if you like it. I just put a photo of this on Instagram and everyone was like, tutorial, tutorial, and I was like, hee hee, I'm already doing it, so yeah. If you tried out this manicure, definitely send me a photo on Facebook or Twitter, and I hope you guys have a great Friday. Don't forget to check back on my channel because I might have an outfit of the night. Δοκιμάστε και εσείς να κάνετε όμπρε τα νύχια σας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και ένας συνδυασμός ίσως με μαύρο καφέ και λίγο μπορντό θα είναι υπέροχο για την περίοδο αυτή. Ή με μαύρο και γκρι επίσης, που το γκρι είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος. Θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε με ένα βίντεο το οποίο πραγματικά σας δείχνει πώς μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας υπέροχες πλεξούδες, λίγο έτσι αυτό το γοργονέτο στυλ. Μην το χάσετε, πραγματικά νομίζω ότι ειδικά οι γυναίκες που έχουμε μακριά μαλλιά μπορούμε να κάνουμε υπέροχα πράγματα στα μαλλιά μας καθημερινά πάρα πολύ εύκολα. Ελάτε να το δούμε μαζί. Hey guys, in this video I'm going to show you how to do this super easy mermaid tail braid. At first glance, it does look like you need 6 hands to achieve this look, but believe me, the 2 you have will work just fine. So if you want to learn how to do it, then keep on watching. First off, brush your hair to detangle any knots. Gather your hair to one side and divide it into 2 sections. Then take a hair tie and tie one of the sections out of the way. With the other section, you want to divide it into 3 parts and do an inverted braid. An inverted braid is basically like a regular 3-strand braid, except you're crossing the strands underneath instead of over the top. So as you can see in the video, I'm crossing the right strand underneath the middle one, and then the left strand gets crossed underneath the middle. I'm braiding my hair this way because I'm going to combine these 2 braids into one, and when you combine 2 regular braids together, it just doesn't look as nice as 2 inverted braids. When you get to the end, tie it off with an elastic band. Remove the other hair tie and again divide your hair into 3 parts and braid it invertedly. Again, just simply cross the strands underneath each other and continue all the way down and tie it off with an elastic band. So when you're done, your braids should look like this. Hold your braid in one hand and gently tug on the section that's furthest away from your face. Use your index finger and your thumb to gently pull out some loose strands on the side. If you have layers, then some of the layers might be sticking out at this point, which is totally fine. It'll just look like you have a beat up mermaid tail. So when you're done, it should look like this. Now we're going to leave this braid alone and move on to the other braid. This time you're going to tug on the section that's closest to your face. And that's it, there'll be no more tugging at this point. Then combine these 2 braids into 1 braid. Align the sides of the 2 braids together and pin them together with bobby pins. You want to make sure that the bobby pins get hair from each side of the braid. So what you want to do is bobby pin this entire section of hair so that they become one. Stick the bobby pins from behind the braid and make sure they don't show up in the front. You're going to need a lot of bobby pins if you have long hair, so go ahead and do this until you reach the bottom of the braid. The 2 braids magically became 1. Now you want to grab a hair tie and tie off the 2 braids together. If you have front layers that are sticking out like mine, all you have to do is grab a curling iron or a flat iron and curl it. I think that having a few loose curly strands is really cute for this look, so leave some aside if you don't have any layers. So here's the completed mermaid tail braid. It looks like one solid braid, and if you want to, you can accessorize like I did with a flower clip. I hope that some of you will give this hairstyle a try, and I will see you in another video. Bye!
Subscribe to my channel to be notified of new hair tutorials. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πειραματιστείτε στον εαυτό σας και στις φίλες σας. Δημιουργείτε έτσι πολύ όμορφα χτενίσματα. Στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα βίντεο με πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, χωρίς κανένα κόστος, με πράγματα που το οποίο έχετε στο σπίτι σας και πραγματικά είτε για τα νύχια σας, είτε για το μακιγιάζ σας, είτε για τα μαλλιά σας, να έχετε ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Κάπου εδώ σήμερα φτάσαμε στο τέλος μας. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί με την Αγγέλικα Θεοδωρίδη, η οποία θα μας δείξει μοναδικές προτάσεις για το πώς μπορείτε να βάψετε μόνοι σας στο σπίτι σας, να διαλέξετε χρώματα, να ταιριάξετε έτσι πολύ ωραία τα αντικείμενά σας και να έχετε ένα άλλο υπέροχο και πάρα πολύ ανανεωμένο σπίτι. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, φιλιά πολλά!